Τι όμορφη που είναι απόψε η πρίγκιπισσα Σαλόμη. Κοίταξε τη Σελήνη. Έχει παράξενη όψη απόψε η Σελήνη. Θα λέγει κανείς πως είναι μια γυναίκα που βγαίνει από τον τάφο. Μοιάζει με πεθαμένη γυναίκα. Πολύ παράξενη όψη έχει. Μοιάζει πριγκιποπούλα που φορεί κίτρινο πέπλο και έχει ασημένια πόδια. Μοιάζει πριγκίπισσα που τα πόδια της είναι σαν άσπρα περιστέρια. Θα έλεγε κανείς πως χορεύει. Είναι σαν γυναίκα πεθαμένη. Αργό πολύ είναι το περπατημά της. Τι όμορφη που είναι απόψε η πριγκίπισσα Σαλόμη. Γιατί την κοιτάς? Δεν κάνει να την κοιτάς. Δεν κάνει να κοιτάζει κανείς έτσι τους ανθρώπους. Μπορεί να έρθει κακοτυχιά. Είναι πολύ όμορφη απόψε. Βαρύθιμος φαίνεται απόψε ο τετράρχης. Κοιτάζει κάτι. Κοιτάζει κάποιον. Συνεχώς κοιτάζει κάποιον. Τι χλωμή που είναι η πριγκίπισσα. Ποτέ μου δεν την είδε τη χλωμή. Μοιάζει σαν αντιφέγγισμα άσπρου τριαντάφυλλου με σε καθρέφτη ασημένιο. Η Ροδιάδα έβαλε το τετράρχη να πιει. Τετράρχης, αγαπέ πολύ το κρασί. Έχει τριών λόγιο κρασί. Ένα που του φέρουν από το νησί της Αμοθράκης και είναι πορφυρό σαν το μανδύα του Κέσσαρα. Ένα άλλο που του φέρνουν από την πολιτεία της Κύπρου και είναι κίτρινο σαν το χρυσάφι. Και το τρίτο είναι το κρασί της Σικελίας. Και τούτο το κρασί είναι κόκκινο σαν το αίμα. Είχε στην πατρίδα μου, αγαπούν πολύ το αίμα. Δύο φορές το χρόνο τους θυσιάζουμε νέους και παρθένες. 50 νέους και 100 παρθένες. Αλλά φαίνεται πως δεν είναι αρκετοί. Γιατί είναι πολύ σκληροί μαζί μας. Στην Καπαδοκία δεν υπάρχουν τώρα θεοί. Τους έδιωξαν οι Ρωμαίοι. Μερικοί λένε πως βρήκαν καταφύγιο στα βουνά. Αλλά δεν το πιστεύω. Εγώ πέρασα τρεις νύχτες πάνω στα βουνά, παντού γυρεύοντάς τους. Δεν τους είδα. Τέλος τους φώναξα με τα ονόματά τους, αλλά δεν παρουσιάστηκαν. Λέω πως είναι πεθαμένοι. Οι Ιουδαίοι πιστεύουν σε ένα θεό που κανείς δεν μπορεί να δει. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Κατανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών, κατόπι μου θα έρθει ένας άλλος, πιο δυνατός από μένα, όταν θα έρθει η έρημη γης θα αναγκαλιάσει, θα ανθίσει σαν το ρόδο, τα μάτια των τυφλών θα δουν το φως και των κουφών τα αυτιά θα ανοίξουν. Το νεογέννητο μωρό θα απλώνει το χέρι του στον δρακόντο τη φωλιά και θα σέρνει τα λιοντάρια από τη χέτη. Κάντε τον να πάψει, λέει λόγια ακατανόητα. Όχι, είναι άγιος άνθρωπος και πολύ γλυκός στο φέρσιμο.
Εγώ του πηγαίνω κάθε μέρα το φαΐ του και πάντα του μου λέει ευχαριστώ. Πώς είναι το όνομά του? Γιοχανάν. Γιοχανάν. Από πού ήρθε? Από την έρημο που τρεφόταν με ακρίδες και άγριο μέλι. Το ντύσιμο ήταν από καμιλότρα και στα νεφρά του γύρω φορούσε ένα ζουνάρι πέτσιμο. Η όψη του ήταν πολύ αγριοπή. Πλήθος μεγάλο τον ακολουθούσε, είχε μάλιστα και μαθητές. Για τι πράγμα μιλάει? Ούτε κανείς δεν ξέρει. Είναι φορές που λέει πράγματα τρομακτικά. Αλλά είναι δύσκολο να τον καταλάβεις. Μπορεί κανένας να τον δει? Όχι, δεν το επιτρέπει ο τετράρχη. Η πριγκίπισσα έκρυψε το πρόσωπό της πίσω από το ρηπίδι της. Τα άσπρα χεράκια της ανέβουνε σαν περιστέρια που κάνουν φτερά για τους περιστεριώνες. Μοιάζουνε με άσπρες πεταλούδες. Είναι ίδια και απαράλλαχτα με άσπρες πεταλούδες. Και τι σε νοιάζει εσένα? Δεν κάνει να την κοιτάς. Μπορεί να έρθει κακοτυχιά. Τι παράξενη φυλακή. Είναι μια παλιά στέρνα. Παλιά στέρνα. Θα πρέπει να είναι πολύ κακή για την υγεία. Να σου πω. Ο αδερφός του τετράρχη, ο μεγαλύτερος του αδερφός. Ο πρώτος σύζυγος της Βασίλισσας Ηρωδιάδας. Έμεινε φυλακισμένος εκεί για 12 χρόνια. Όμως δεν πέθανε γι' αυτό. Τέλος αναγκάστηκαν να τον στραγγαλίσουν. Να τον στραγγαλίσουν? Ποιος μπόρεσε να το κάνει αυτό? Εγώ. Και δεν φοβήθηκες? Όχι, γιατί ο τετράρχης μου έστειλε το δαχτυλίδι. Ποιο δαχτυλίδι? Το δαχτυλίδι του θανάτου, έτσι δεν φοβήθηκα. Ωστόσο είναι τρομερό να στραγγαλίσεις ένα βασιλιά. Γιατί? Ένα λαιμό έχουν και οι βασιλιάδες όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Εμένα μου φαίνεται τρομερό. Σηκώνεται η πριγκίπισσα, φεύγει από το τραπέζι. Έρχεται κατά εδώ. Έρχεται προς το μέλλον μας. Μεγάλη πλήξη μαρτυρά η όψη της. Έρχεται κατά εδώ. Έρχεται προς το μέρος μας. Τι χλωμή που είναι. Ποτέ μου δεν την είδα, τσιχλωμή. Μη την κοιτάς, σε παρακαλώ, μη την κοιτάς. Είναι σαν περιστέρι που χάσε το δρόμο του. Είναι σαν άρκισος που τον σαλεύει ο άνεμος. Η νόμια με λουλούδια σημαίνιο. Δεν θα μείνω. Δεν μπορώ να μείνω. Γιατί με κοιτάς για διάκοπα, τετράρχης? Με τα μάτια του, που είναι σαν του τυφλοπόντικα κάτω από τα τρεμουλιάρικα τα βλέφαρά του. Παράξενο με κοιτάζει έτσι ο άντρας της μητέρας μου. Δεν ξέρω τι νόημα έχει αυτό. Η Καλιονέ. Το ξέρω. Έφυγες από το συμπόσιο, πριγκίπισσα. Τι δροσερός που είναι εδώ, ο αέρας. Επιτέλους, εδώ να πνέει κανείς. Εκεί μέσα υπάρχουν οι Ιουδαίοι, από την Ιερουσαλήμ, που ξεσκίζονται για τις ελίες τους και λειτουργίες. Και βάρβαροι, ολοποιούν να κυχύνουν το κρασί τους στο πάτωμα. Και Έλληνες από τη Σμύρνη, με βαμμένα μάτια, και σιδωμένα μάγουλα και με μαλλιά κατσαρωμένα συμπούκλες. Και Αιγύπτη σιωπηλή, με κονισμένο πνεύμα, με νύχια το χρώμα του νεφρίτη και με σκουρόχρωμους μανδύες. Υπάρχουν και Ρωμαίοι με διχοντροκοπιά και το βαρύ τους τρόπο. Ωστόσο συχαίνουμε τους Ρωμαίους. Είναι άνθρωποι χιδαίοι και παίρνουν φεσίματα μεγάλων αφεντάμων. Πριγκίπισσα, δεν θέλεις να καθίσεις? Γιατί της μιλάς? Γιατί την κοιτάς? Κάποιο κακό θα έρθει. Τι καλά που είναι να βλέπεις τη σελήνη. Μοιάζει με μικρό νόμισμα. Θα μπορούσε να την πει κανείς μικρό μικρό λουλούδι που εσύ είναι. Είναι ψυχρή και αγνή η σελήνη. Είμαι βέβαιη πως είναι παρθένα. Έχει την ομορφιά παρθένας.
Ναι, είναι Παρθέν. Ποτέ δεν γνώρισε το ρήπο. Ποτέ δεν δόθηκε αυτή στους άντρες, όπως οι άλλες θεές. Μετανοείτε, ήρθε ο Κύριος, ο Υιός του ανθρώπου πλησιάζει. Οι κένταυροι κρυφτήκαν στα ποτάμια και οι νύφες στα ποτάμια παρατήσαν και πλάγιασαν κάτω από τα φύλλα του δάσους. Ποιος φώναξε τα λόγια αυτά? Ποιος? Ο προφήτης προκύπησε. Ο προφήτης? Εκείνος που τον φοβάται ο τετράρχης? Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό, πριγκίπισσα. Είναι ο προφήτης Ιωχανάν. Πριγκίπισσα, θέλεις να σου φωνάξω το φορείο σου? Είναι πολύ όμορφα στον κήπο. Λέει φοβερά πράγματα για τη μητέρα. Δεν είναι έτσι? Ποτέ δεν ξέρουμε για τι πράγμα μιλάει, πριγκίπισσα. Ναι, λέει φοβερά πράγματα για εκείνη. Σαλόμη, Σαλόμη, πού είναι η Σαλόμη? Ο τετράρχης σε καλεί να γυρίσεις στο συμπόσιο, πριγκίπισσα. Τι γυρίζω? Με συγχωρείς, πριγκίπισσα. Με συγχωρείς, όμως αν δεν γυρίσεις, μπορεί κακό να τύχει. Γέρος είναι ο προφήτης. Πριγκίπισσα, καλά θα κάνεις να γυρίσεις. Επίτρεψέ μου να σε συνοδέψω. Ο προφήτης είναι γέρος? Κανείς δεν ξέρει. Είναι κάποιοι που λένε πως είναι ο Ηλίας. Ποιος είναι ο Ηλίας? Ένας παλιός προφήτης της χώρας τούτης, πριγκίπισσα. Μη χαίρεσαι, γη της Παλαιστίνης, γιατί έσπασε η βέργα εκείνου που σε χτύπαγε. Γιατί από τη φυλή του Ερπετού θα βγει ένας βασιλίσκος και ό,τι από αυτόν θα γεννηθεί θα καταφάγει τα πουλιά. Τι παράξενη φωνή. Θα ήθελα πολύ να τη μιλήσω. Πολύ φοβάμαι πως αυτό είναι αδύνατο, πριγκίπισσα. Ο τετράρχης δεν θέλει να του μιλάνε. Απαγόρευσε ως και στο μεγάλο αρχιερέα να του μιλήσει. Θέλω να του μιλήσω. Αδύνατον, πριγκίπισσα. Το θέλει. Αληθινά, πριγκίπισσα. Κάλλιο να γυρνούσες στο συμπόσιο. Φέρτε τον έξω τον προφήτη. Δεν τολμάμαι, πριγκίπισσα. Τι σκοτεινά που είναι εκεί μέσα. Θα είναι τρομερό να βρίσκεται κανείς μέσα σε μια τόσο μαύρη τρύπα. Μοιάζει με τάφ. Ακούσατε τι είπα. Φέρτε τον έξω. Θέλω να τον δω. Παρακαλώ σε, πριγκίπισσα, μην μας το ζητάς αυτό. Με κάνετε και περιμένω. Η ζωή μας σου ανήκει, πριγκίπισσα. Όμως αυτό που ζητάς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τέλος από άλλου να το γυρέψεις και όχι από εμάς. Είμαι σίγουρος ότι θα μας έβρει μεγάλο κακό. Θα το κάνεις αυτό για θάρρη μου. Δεν θα το κάνεις, αραβό. Θα το κάνεις αυτό για μένα. Θα τον κοιτάξω μόνο θέλω. Αυτόν τον παράξενο προφήτη. Τόσο και τόσο είπαινε γι' αυτόν. Πολλές φορές άκουσα τον τετράρχη να μιλάει γι' αυτό. Μου φαίνεται πως τον φοβάται ο τετράρχης. Είμαι βέβαιη πως τον φοβάται. Την τάχα. Και εσύ, Ναραβόθ, μην τάχα κι εσύ τον φοβάσαι. Δεν το φοβάμαι, πριγκίπισσα. Κανένα δεν φοβάμαι. Αλλά ο τετράρχης απαγόρεψε ρητά να σηκώσει κανείς το σκέπασμα αυτού του πηγαδιού. Θα το κάνεις αυτό για θάρρη μου, Ναραβόθ. Και αύριο εγώ, ενώνοντας με το φορείο μου τη δίλη που πουλάνε τα είδωλα, θα αφήσω να πέσει ένα λουλουδάκι για σένα. Ένα μικρό, πράσινο λουλουδάκι. Δεν μπορώ, πριγκίπισσα. Δεν μπορώ. Θα το κάνεις αυτό για χάρη μου, Ναραβό. Ξέρεις καλά πως θα το κάνεις αυτό για μένα. Κι εγώ αύριο, ενώνοντας με το φορείο μου από τη γέφυρα που αγοράζουν τα είδωλα, θα σε κοιτάξω ανάμεσα από τα πέπλα, Ραχνόηφαντε. Θα σε κοιτάξω, Ναραβόθ.
χαμογελάσω. Κοίταξε με, Μεραβόρ. Κοίταξε με. Το ξέρεις καλά πως θα το κάνεις αυτό για μένα. Το ξέρεις καλά, δεν είναι έτσι. Εγώ καλά το ξέρω. Τι παράξενη όψη έχει απόψη η Σελήνη. Θα λέει κανείς πως είναι το χέρι μιας πεθαμένης που παλεύει να βρει το σάβανο για να σκεπαστεί. Ξένη όψη έχει. Θα λέγε κανείς πως είναι μια πρίγκιποπούλα με και χαριμπαρένια μάτια. Ανάμεσα από τα σύννεφα τα χνοπλασμένα χαμογελάει σαν πρίγκιποπούλα. Τα μαλλιά σου μοιάζουν με τα τσαμπιά των σταφυλιών. Με τα τσαμπιά των μαύρων σταφυλιών. Που κρέμονται στα μπέλη της Αντώνα. Στη χώρα των Εδωμητών. Τα μαλλιά σου είναι σαν τους κέδρους του λιβάνου. Που δίνουν ίσιο στα λιοντάρια και στους κλέφτες που θέλουν να κρυφτούν όσο κρατάει η μέρα. Οι μακριές, οι μαύρες νύχτες. Οι νύχτες που το φεγγάρι είναι κρυμμένο και τα αστέρια φοβισμένα. Δεν είναι τόσο μαύρες. Η σιωπή που κατοικεί στους λόγους δεν είναι τόσο μαύρη. Τίποτα στον κόσμο δεν υπάρχει τόσο μαύρο όσο τα μαλλιά σου. Άσε με να αγγίξω τα μαλλιά σου. Πίσω, κόρτο, σωρά! Το νόμο του Κύριου και Θεού δεν κάνει να τον πεπινώνουν. Τα μαλλιά σου είναι φρικτά! Λες και σχόλια να σκεπάζει. Λες και αγκάθι με στεφάνι που στο βάλει στο μέτωπο. Λες και μια θηλιά από μαύρα φίδια που δουλειάς με από το λαιμό σου. Δεν τα παπώ τα μαλλιά σου. Με μαχαίρι Φιλισένιο. Τα άνθη της ροδιάς που στα περιβόλια ανθίζουνε τη στήρου και είναι πιο κόκκινα από τα ρόδια. Δεν είναι τόσο κόκκινα. Τα κόκκινα κραξίματα της Άλπιγγης που αγγέλνουν τον ερχομό του βασιλιάδου. Θα το φιλήσω το στόμα σου, Ιωχανάν! Θα το φιλήσω το στόμα σου! Πριγκίπισσα. Εσύ που είσαι σαν μπουκέτο Σμύρνα. Εσύ που είσαι περιστέρι ανάμεσα στα περιστέρια. Μην το κοιτάς αυτόν τον άνθρωπο, πριγκίπισσα, μην το κοιτάς. Πριγκίπισσα, μην του λες τέτοια πράγματα, δεν μπορώ να τα υποφέρω. Θα το φιλήσω το στόμα σου, Ιωχανά. Θα το φιλήσω το στόμα σου. Σκοτώθηκε ο νιός ο Σύρος. Σκοτώθηκε εκείνος που ήταν φίλος μου. Του είχα χαρίσει ένα κουτί με αρώματα και σκουλαρίκια από ασήμι. Και τώρα αυτό σκοτώθηκε. Δεν του είχε προμαντέψει πως ένα κακό έμελε να έρθει. Κι εγώ ίδιος το είχα πει και να το που ήρθε. Ήξερα πως η Σελήνη έψαχνε κάποιο νεκρό. Αλλά δεν ήξερα πως ήταν αυτός εκείνος που γύριβε. Γιατί να μην τον κρύψω από τη Σελήνη. Αν τον είχα κρύψει σε μια σπηλιά δεν θα τον είχε βρει. Άσε με.